Το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέρος 8. Ολοκαυτώματα Κρήτη. Και δεν ήταν μόνο το Ηράκλειο που ισοπεδώσαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Στις 23 Μαΐου 1941 σκέπασαν τον ουρανό του Ρεθύμνους μήνυ γερμανικών βομβαρδιστικών, τα οποία βομβαρδίζανε την πόλη και τα περίχωρα επί 5 ώρες. Τα σπίτια γίνανε ρήπια. Οι δρόμοι αδιάβατοι, οι δροσολίνες σπασμένοι, ένα πυκνό σάβανο μαύρου καπνού σκεπάζει την πόλη. Μόνο οι δύο εκκλησίες σώθηκαν σαν από θαύμα. Η πόλη εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους και τις αρχές. Επίσης, την πόλη των Χανίων μετέτρεψαν σε σωρό ερυπείων και στη συνέχεια έκαναν όργιο λαιλασιών, κακοποιήσεων και βιασμών. Οι Γερμανοί ανέγεραν μνημείο στα Χανιά το 1941 που οι κριτικοί ονομάζουν Κακοπούλη, αντίγραφο του εμβλήματος των αλεξιπτωτιστών της Λουτφάβε. Μνημείο της βαρβαρότητας των Γερμανών στην Κρήτη. Στην επιγραφή του κενοταφείου είναι ξεκάθαρες οι αναφορές στο γερμανικό μεγάλο ιδεατισμό που έσπηρε την καταστροφή στην Ευρώπη με αναφορά στη Μεγάλη Γερμανία. Ακολούθησαν πάνω από 40 ολοκαυτώματα στην Κρήτη, στα οποία θα αναφερθώ δειγματοληπτικά μόνο. Κοντομαρί, η πρώτη μαζική εκτέλεση αμάχων Ευρώπης. Την επόμενη της κατάληψης της Κρήτης, στις 2 Ιουνίου 1941, με διαταγή του Γκέρινγκ, αρχηγού της γερμανικής αεροπορίας, οι Γερμανοί εισέβαλαν στο Κοντομαρί Χανίων και συνέλαβαν 25 άντρες κατοίκους ηλικίας από 18 έως 50 ετών. Και τους εκτέλεσαν, εν ψυχρό, χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Μάλιστα, φωτογράφησαν το γεγονός με κάθε του λεπτομέρεια. Ο Γκέρινγκ ήταν ένας από τους 22 σημαντικούς εγκληματίες πολέμου που δικάστηκαν από το Διεθνές Στρατοδικείο της Νιρεμβέργης. Κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες εναντίον του, καταδικάστηκε σε θάνατο και αυτοκτόνησε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή του. Την επόμενη, 3 Ιουνίου του 1941, Κάνδανος. Το πρώτο χρονικά ολοκαύτωμα. Μοναδική περίπτωση παγκοσμίως που ο κατακτητής αφήνει γραπτό στο εγκλημά του με τρεις πινακίδες. Οι δύο πινακίδες έγραφαν. Διαδικτυνόδη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτωτιστών από άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ιερείς του χωριού που τόλμησαν να αντισταθούν στο Μεγάλο Ράιχ, καταστρέψαμε την Κάνδανο εκ θεμελίων για να μην ξανακτιστεί ποτέ. Η τρίτη στην είσοδο του χωριού έγραφε «Εδώ υπήρχε κάποτε η Κάνδανος, καταστράφηκε σαν αντίπεινα για τη δολοφονία 25 Γερμανών αξιωματικών». Στα αρχεία διαβάζει κανείς «Μυρίζανε καμένα κρέατα γιατί κάηκαν άνθρωποι και ζώα». Ολοκαύτωμα Βιάννου. Ο σφαγέστης Βιάννου Μίλερ έδωσε εντολή «Καταστρέψατε την επαρχία της Βιάννου, εκτελέσατε πάραυτα χωρίς διαδικασία τους Άρενες που είναι πάνω από 16 ετών». Ακολούθησε το ολοκαύτωμα της Βιάννου, δεύτερο μεγαλύτερο μετά τον Καλαβρίτο. Μαζική εξόντωση άμαχου πληθυσμού, 20 χωριών. Εκτέλεσαν 400 Βιαννίτες, πυρπόλησαν χωριά, κατέστρεψαν συγκομιδή, ανατείναξαν 950 σπίτια, μεταξύ 14 και 16 Σεπτέμβρη του 1943. Ο Νίκος Καζαντζάκης, μέλος της Επιτροπής για τη Διαπίστωση των Ομοτήτων στην Κρήτη, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών το 1945, γράφει «Οι Γερμανοί εισελθόντες εις τον οικίσκον του κτήματος ευρώντες ακίδια πολλά με τρόφιμα, ανήκοντα εις τους φεύγοντας κατοίκους, υποψιάστησαν ότι ταύτα προορίζονται δια τους αντάρτας. Τότε συνέλαβαν τα εγκαταλειμμένα παιδιά και ήρχισαν να τα βασανίζουν για να προβούν εις αποκαλύψεις. Εχαράκωσαν με την ξυφολόγχη τα μάγουλά των και τα σκνήμασαν. Τα εκέντησαν στα πέλματα και επειδή εκείνα δεν είχαν τι να μαρτυρήσουν, τους απέσπασαν τα δόντια με την ξυφολόγχη και τέλος τα έσφαξαν για αυτούς. Και έπειτα τα εξύπλωσαν επί του τοίχου του κτήματος με κρεμασμένα στα σκεφαλάς του. Μετά την εκτέλεση συγκεντρώθησαν εις κρεβατάν και υπό τους ήχους φωνογράφου ήρχισαν να διασκεδάζουν επί του δώματος του Γεωργίου Ζωάκη και έπειτα μεθυσμένοι κατελθόντες εχόρευαν επί των πτωμάτων των εκτελεστέντων φωνάζοντες «Χάιλ Χίτλερ» και «Ζήτω η Γερμανία Ελληνιστή». Η περιφέρεια κηρύχθη νεκρά. Οι νεκροί παρέμειναν άταφοι κατά φαγοθέτηση υπό των κοινών. Το μόνο που έβλεπε στα χωριά της Βιάννου ήταν μαυροφορεμένες γυναίκες.
Στις πόρτες των σπιτιών υπήρχαν τόσοι σταυροί όσοι ήταν και οι εκτελεστέντες της οικογένειας. Καλήση και Αρεθύμνης, 6 Οκτώβρη 43. Ο επιλογίας Φρίτς Σούμπερτ με το σώμα κυνηγών, τους Ουμπερίτες, πυρπολεί 9 σπίτια και πετάει στη φωτιά 12 γυναίκες. Η μητέρα Χριντάκη, 8 μηνών έγκυος, κράταγε το άλλο μωρό στην αγκαλιά της. Το πέταξε στη ρίζα μιας ελιάς ενώ την έριχναν στη φωτιά. Η μεγάλη αδερφή του μωρού μας είπε: «Βουίζουν ακόμη στα αυτιά μου τα ορδιαχτά της μάνας μου που κεγόταν ζωντανή». Η μεγάλη αδερφή 8 χρόνων τότε πήρε το μωρό από τη ρίζα της ελιάς, ανέβηκε στο βουνό γιατί ήταν οι Γερμανοί στο κατόπι τους. Το τάιζε με ρύζι και νερό που της είχαν δώσει οι χωριανοί της. Και εκείνο πίναγε και έκλαιγε και η αδερφή του το έβαζε κάτω από τη μασχάλη της για να μην ακούγεται το κλάμα του. Το ολοκαύτωμα των ανοχείων. Η διαταγή του διοικητή της Κρήτης Μίλλερ είναι η ιστορία των ανοχείων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε 5 γραμμές. Επειδή τα Ανόγια είναι κέντρο αγγλικής κατασκοπίας. Πράγματι, στα Ανόγια, που είναι ορεινό χωριό όπως λέει το όνομά του, σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, έδρασαν αντάρτες καθώς και μέλη της Special Operations Executive, όπως ο αρχαιολόγος Άγγλος κατάσκοπος Tom Dunbabin. Επειδή οι κάτοικοι Ανογείων εφώνευσαν τον διοικητή Γενή Γκαβέ, ο διοικητής Γενή Γκαβέ, το σημερινό χωριό Δροσιά, ο Γιώσεφ Ολενχάουερ, μπήκε στα Ανόγια και έπιασε 50 γυναικόπαιδα ομήρους. Στη μάχη στο Σφακάκι, οι αντάρτες ελευθέρωσαν τους ομήρους και σκοτώθηκε ο Γιώσεφ Ολενχάουερ. Επειδή οι κάτοικοι Ανογείων διέπραξαν το σαμποτάζ της Δαμάστα, στο σαμποτάζ της Δαμάστα, Ανογιανή, με Ρώσους κομάντος και το Βρετανό λοχαγό Στάνλι Μος εξουδετέρωσαν 3 γερμανικά αυτοκίνητα και ένα τεθωρακισμένο. Και επειδή βοήθησαν στη διαφυγή του Κράιπε, η απαγωγή του διοικητή Κρήτης Κράιπε αποτελεί ύμνο στο έπος της κριτικής αντίστασης και θα περιγραφεί ακόλουθα. Για αυτούς τους λόγους διατάσσομαι την καταστροφή της πόλης και την εκτέλεση ουδήποτε άρα ενός κατοίκου. Επί 22 μερόνυχτα οι Γερμανοί εκτελούσαν ανήμπορους και παράλυτους, λαιλατούσαν και έγανε και ανατινάζαν 940 σπίτια με κρηκτικές ύλες. Τα λάφυρα τα φόρδωναν σε μεταγωγικά και από εκεί έφταναν στη Γερμανία. Ο Καζαντζάκης περιγράφει: «Οι Γερμανοί εφώνευσαν τον υπέργυρο Νικόλα ο Αεράκη, εις τα σαγκάλες του οποίου έθεσαν μετά την εκτέλεση δεξιά και αριστερά τα πτώματα 2 χείρων προσκευασμών». Η αρχική ιταλική κατοχή του Λασίθιου Κρήτη ήταν ήπια. Τον Ιούλιο του 1943 έγινε εξέγερση κατά του Μουσολίνη και το Σεπτέμβρη ανεφόρον συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους συμμάχους. Έτσι, η Ανατολική Κρήτη καταλαμβάνεται τους Γερμανούς που σκοτώνουν και χμαλωτίζουν Κρήτες και Ιταλούς. Ο στρατηγός Άντζελα Κάρτα και ο αξιωματικός Φράνκο Ταβάνα, αντιφασίστες που επί ιταλικής κατοχής έκαναν ψεύτικες εκτελέσεις για τα μάχια των Γερμανών, παραδίδονται στον καπετάν Κρασανάκη ή Κρασαδαμάνη και φυγαδεύονται από Εγγλέζους στη Μέση Ανατολή. Ο Γερμανός στρατηγός Μπρόγερ επικήρυσε τον Κάρτα για 100 εκατομμύρια δραχμές και ο Κάρτα από το Κάιρο του γράφει: «Ουδείς Κρίστα με πρόδιδε για τα 30 αργύριά σου, ενώ πολλοί Κρήτες θα σε σκότωναν χωρίς αμοιβή». Οι Ιταλοί στρατιώτες εγκαταλείπουν τις μονάδες τους και κινούνται προς τα ορεινά χωριά του Λασιθίου. Οι κρίτικοι τους κρύβουν, τους δίνουν και τους ταΐζουν με αυτοθυσία. Με την αποχώρηση των Ιταλών και την επέλαση των Γερμανών έγιναν θηριωδίες από τους Γερμανούς και στο Λασίθι. Η Κρήτη είχε παράδοση αντίστασης σε εισβολής. Όπως ο Δίας ζητούσε καταφύγιο και προστασία στον Ψιλιορίτη προσπαθώντας να σωθεί από τον παιδοφάγο πατέρα του Κρόνου, έτσι και επί γερμανικής κατοχής, ο Ψιλιορίτης έγινε φωλιά ανθρώπων που διψούσαν για ελευθερία. Στα βουνά του Λασιθίου υπήρξε συγκροτημένο αντάρτικο με φούρναρη, γανωτή, παπουτσί και παπά. Η κριτική αντίσταση μεταξύ άλλων οργάνωσε τη μετακίνηση εκατοντάδων Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών συμμάχων προς τα νότια για διαφυγή τους με πλοία στο Κάιρο. Την επικοινωνία μεταξύ απομονωμένων κρυσφύγητων στα βουνά της Κρήτης εξυπηρετούσαν οι μαντατοφόροι.
Ένας από τους μαδατοφόρους ήταν ο Βοσκός Γεώργιος Ψυχουντάκης, που έγραψε αργότερα το βιβλίο «Κρητικός μαδατοφόρος», μεταφρασμένο από το Lee Fermor ως «The Cretan Runner». Ο Ψυχουντάκης έτρεξε από τη βορειοδυτική ακτή της Κρήτης μέχρι την νοτιοδυτική ακτή μέσα από απόκριμνες χαράδρες, για να αποφύγει τους Γερμανούς, μέσα σε μια νύχτα, απόσταση πάνω από 100 χιλιόμετρα. Ο Κράιπε ως διοικητής Κρήτης έμενε στη Βίλα Αριάδνη, που είχε κτίσει ο Άγγλος αρχαιολόγος Εύανς το 1900 κατά τις ανασκαφές της Κνωσού και της είχε δώσει το όνομα της κόρης του βασιλιά Μίνωα, Αριάδνη. Από εκεί ερχόταν καθημερινά στις Άνω Αρχάνες στο στρατηγείο του. Εμπνευστής του σχεδίου ήταν ο Βρετανός σταγματάρχης Patrick Lee Fermor, αναγεννησιακή μορφή, κράμα λόγιου, περιηγητή, κατάσκοπου και συγγραφέα, που λάτρευε την Κρήτη και τον εμπιστευόντουσαν οι κριτικοί, τον φώναζαν Φιλεντέμ. Επέλεξε τον Χαόμ Μος, που μιλούσε γερμανικά και ήταν άσος στην οδήγηση, και τους Μανώλη Πατεράκη και Γιώργο Τυράκη, Κρήτες εκπαιδευμένους στα σαμποτάζ στη Μέση Ανατολή, που με τη σειρά τους επέλεξαν την υπόλοιπη ομάδα Κρητών. Ο Fermor και ο Μος, ντυμένοι Γερμανοί, σταμάτησαν το Opel Capitan του Κράιπε για δίθεν έλεγχο ασφαλείας, με σήμα stop και κόκκινο φανάρι. Ο Fermor κόλλησε το πιστόλι στο στήθος του Κράιπε, ανακοινώνοντάς του ότι ήταν εχμάλωτος των Βρετανών. Ο Μος, οδηγός, ο Fermor δίπλα παρίστανε τον Κράιπε. Οι Πατεράκης, Τυράκης και Σαβιολάκης πίσω με το θυμωμένο Κράιπε πέρασαν από 22 μπλόκα Γερμανών. Σε όλα χαιρετούσαν το διοικητή της Κρήτης. Στα νόγια τους έκρυψαν και τους ενημέρωνε ο καπετάν Ξυλούρης. Με οδηγούς τους αντάρτες του καπετάν Πετρακογιώργη διέσχισαν το χιονισμένο Ψιλορίτη. Οι Γερμανοί είχαν όλες τις δυνάμεις στο κατόπι τους. Οι αντάρτες πατακού του ΕΑΜ έκαναν αντιπερισπασμό. 20 μέρες αργότερα κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν την περιοχή του Ροβάκινου, από όπου τους παρέλαβε συμμαχικό πλοίο. Ο στρατηγός Κράιπε ήταν πλέον εχμάλωτος των συμμάχων στο Κάιρο και μέσω Αγγλίας έφτασε στον Καναδά, όπου παρέμεινε σε στρατόπεδο εχμαλώτων μέχρι το 1947 που απελευθερώθηκε. Ακολούθησαν μαζικές συλλήψεις, σφαγές από Γερμανούς, πυρπόληση όλων των χωριών από όπου πέρασαν οι απαγωγείς. Η συμμετοχή των Κρητών στην απαγωγή, απόκρυψη, εφοδιασμό και διαφυγή του Κράιπε στη Μέση Ανατολή από ύμνο στο έπος της κριτικής αντίστασης. Το τίμημα που πλήρωσε η Κρήτη από την εισβολή και κατοχή των Γερμανών είναι 6.500 άντρες, 1.100 γυναίκες και 869 παιδιά και περισσότερα από 40 ολοκαυτώματα σαν αυτά που περιέγραψα ήδη. Ο στρατηγός Αντρέ με προσωνύμιο Δήμιος της Κρήτης, υπεύθυνος για σφαγές εκατοντάδων Κρητών, άφησε πίσω την ακόλουθη μαρτυρία. Η κριτική, όταν βρίσκονται μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, έχουν πάνω τους κάτω μυθώδες. Όποιος τους δει είναι αδύνατο να μην τους θαυμάσει. Σε κανένα άλλο λαό δεν είδα τέτοια περιφρόνηση προς το θάνατο και τόση αγάπη προς την ελευθερία. Ο στρατηγός Αντρέ καταδικάστηκε σε 6 φορές ισόβια, που μετετράπη σε 4 χρόνια και τελικά έτυχε αμνηστίας από τον βασιλιά Παύλο, του οποίου η σύζυγος, υπενθυμίζω, η βασίλισσα Φρυδερίκη, ήταν εγγονή Κάιζερ και υπήρξε μέλος της ναζιστικής νεολαίας. Η επιτροπή μας απαρτίζεται από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Δελιβάνη.